Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στη Βουλή, Ambassador, αγαπητέ μου Αχιλλέα, φίλες και φίλοι, δεν συμβαίνει συχνά η αναγέννηση ενός ιστορικού ξενοδοχείου να γίνεται σύμβολο αναβάθμισης μιας ολόκληρης περιοχής, τολμώ να πω και μιας ολόκληρης πόλης. Ταυτόχρονα, να αποτελεί και ένα πεδίο συνάντησης δημιουργικών επιχειρηματικών σχεδίων και παράλληλα να διαμορφώνει ένα σύγχρονο, πολυδύναμο, νέο τοπόσιμο για την Αθήνα του αύριο. Κι όμως, μπροστά σε μία τέτοια προοπτική βρισκόμαστε σήμερα, με στόχο να γίνει γεγονός έως το τέλος του επόμενου χρόνου. Πρόκειται ουσιαστικά για μία επαναγνωριμία με το Χίλτον του 1963 στον 21ο αιώνα. Από τότε, η δυναμική του προσέφερε επί 6 δεκαετίες το χαρακτηριστικό τίτλο όχι μόνο στο ξενοδοχείο, αλλά και σε όλες τις γύρω συνοικίες. Για να έρθει τώρα η σειρά του να ανταποδώσει αυτήν την τιμή, υιοθετώντας εκείνο τον τίτλο της γειτονιάς που το φιλοξενεί. The Elysian, λοιπόν. Θα μας πάρει λίγο καιρό να το συνηθίσουμε. Μετατρέπεται όμως έτσι σε μία γέφυρα που ενώνει το παρόν με το παρελθόν, οδηγώντας όμως συνολικά και την πρωτεύουσα σε ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον. Και φτάνοντας, είδα την διαδρομή αυτού του ξενοδοχείου στις φωτογραφίες των πλαισίων που καλύπτουν τώρα αυτό το ζωντανό εργοτάξιο. Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε πολύ νοπές αυτές τις μνήμες από το Χίλτον, έτσι όπως το γνωρίσαμε και έτσι όπως εξελίχθηκε στο πέρασμα των χρόνων. Το πνεύμα του όμως, αυτό το πνεύμα του Χίλτον του παρελθόντος, πιστεύω ότι θα διατρέχει με τον τρόπο του και τη νέα του ζωή. Με πρώτο και χαρακτηριστικό, όπως έκανε το Χίλτον το 1963, το άνοιγμα, αυτό το νέο άνοιγμα της πρωτεύουσας στον κόσμο και κυρίως το άνοιγμα του δικού της κόσμου, το κατοίκον της Αθήνας, στις νέες εξελίξεις. Άλλωστε, όπως και στην θεμελίωση του Χίλτον από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, έτσι και στις δικές μας μέρες, η πατρίδα μας έχει υψηλούς στόχους, σαν τους εντυπωσιακούς για την εποχή του, ορόφους του. Γι' αυτό και νομίζω ότι αυτή η σύγχρονη λειτουργία του θα ξαναγίνει και αυτή με τον τρόπο της ένα μέρος της νέας εικόνας μιας χώρας που έχει ξανά νέους και μεγάλους ορίζοντες. Με τη φροντίδα της πολιτείας, αλλά και την οραματική ματιά μιας υγιούς επιχειρηματικότητας που με τη σειρά της εμπιστεύεται αυτή τη χώρα η οποία αλλάζει. Γιατί πράγματι όσα γίνονται εδώ οφείλονται πρώτα και πάνω απ' όλα στον Αχιλλέα τον Κωνσταντακόπουλο, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά. Όχι μόνο για το όραμά του, αλλά για την ακίνητη ενέργειά του να βλέπει συνέχεια πέρα και μπροστά από τις εξελίξεις. Να ευχαριστήσω τους υπόλοιπους μετόχους, το Group Olayan, το οποίο σταθερά έχει στηρίξει την ελληνική επιχειρηματικότητα όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά βέβαια θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά και όλο το επιτελείο. Το επιτελείο σας, το οποίο δούλεψε για να δημιουργήσει αυτόν τον πραγματικά ξεχωριστό προορισμό. Εξωτερικά, διαφυλάσσοντας αυτή την ελιτή, αλλά συνάμα τόσο εμβληματική αρχιτεκτονική του Βουρέκα, μαζί φυσικά με τις ανάγλυφες προσώψεις του Μόραλι, με τα στοιχεία της ελληνικής φιλοξενίας, τα οποία απεικονίζουν. Ενώ εσωτερικά, εδώ πέρα, ουσιαστικά εισάγεται ένας τελείως νέος τρόπος αστικής τουριστικής ανάπτυξης.
αυτόν που συνδυάζει την προσωρινή διαμονή με την μόνιμη κατοικία, που μπορεί, αγαπητή Ιζαμπέλ, να φέρει πίσω στην Αθήνα ανθρώπους που μπορεί να έφυγαν πριν από χρόνια, αλλά ταυτόχρονα να καταστήσει και την Αθήνα μόνιμο τόπο διαμονής για αυτούς που θα το επιλέξουν. Ένας προορισμός ο οποίος συνδυάζει την γαστρονομία με την ψυχαγωγία, με την τέχνη, με τον αθλητισμό, με την ευεξία και φυσικά μετατρέπει με τον τρόπο της την Αθήνα ως προορισμό, αυτοτελή προορισμό και όχι απλά ως μια πόλη η οποία μπορεί να φιλοξενήσει τον επισκέπτη στο δρόμο του ή στο δρόμο της για κάποιο ελληνικό νησί. Έναν αυτόνομο προορισμό, μια Αθήνα φιλόξενη και επισκέψιμη 12 μήνες το χρόνο. Αυτό είναι το όραμά μας, το όραμα του Υπουργείου Τουρισμού και σε αυτό το όραμα έρχεται να συνδράμει αυτή η πολύ σημαντική επένδυση. Και ταυτόχρονα είναι και ένας βραχίωνας σημαντικής οικονομικής πρόοδου. Είδαμε προσοχή τα στοιχεία της μελέτης την οποία παρουσιάσατε. Βλέπετε λοιπόν πως μια ιδιωτική επένδυση, όχι ευκαταφρόνητη, 340 εκατομμυρίων, έχει τελικά ένα πολλαπλασιαστικό όφελος, το οποίο ξεπερνά τα 1,25 δισεκατομμύρια ευρώ στα πρώτα 5 χρόνια, συνολικά για την οικονομία της πόλης, για την εθνική οικονομία. Και βέβαια πως ο συνδυασμός των χρήσεων τριπλασιάζει ουσιαστικά και τις μόνιμες θέσεις απασχόλησης, οι οποίες θα φτάσουν τις 800. Αλλά και τους τρόπους με τους οποίους ο The Elysian θα συγκροτήσει ένα οικοσύστημα διεθνούς βεληνικούς εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Και είναι ακριβώς αυτή η προοπτική και αυτή η οπτική που δείχνει τα επόμενα βήματα για ένα τουρισμό προσιλωμένο, όπως έχουμε πει πολλές φορές, στο διπλό πυλώνα της ποιότητας από τη μία και της βιωσιμότητας από την άλλη. Στη μεν πόλη, με σεβασμό και στην οικιστική κλίμακα, αλλά και στην καθημερινή ζωή. Και έξω από αυτήν, με την προστασία του φυσικού μας πλούτου, του πράσινου, των δασών, του μπλε των θαλασσών μας, του λευκού των Κυκλάδων, του πολύχρωμου μοσαϊκού, των χωριών μας και των οικισμών μας. Σε ό,τι αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών, είμαι βέβαιος πως οι πρωταγωνιστές αυτής της προσπάθειας θα δικαιώσουν τη φήμη τους. Εξαλλού, ο Αχιλλέας δεν θα επέτρεπε τίποτα λιγότερο. Με όπλα, αυτό που πάντα ζητώ από τους ανθρώπους του κλάδου. Υψηλή επαγγελματική εξειδίκευση και φυσικά καλοπληρωμένους εργαζόμενους, γιατί το ένα οδηγεί αναπόφευτα στο άλλο. Νέα στελέχη, τα οποία θα έχουν ως όραμά τους να κάνουν καριέρα στον τουρισμό. Ναι, μπορεί να ξεκινήσουν από την ρεσεψιόν του ξενοδοχείου, αλλά θα έχουν τη διαρκή φιλοδοξία, γιατί όχι, σε κάποια χρόνια να διευθύνουν την ίδια τη μονάδα. Και μόνο αν μια επιχείρηση μπορέσει να γίνει μέρος της επιτυχίας των ιδίων των ανθρώπων της, τότε και εκείνοι θα μπορούν να γίνουν μέρος της δικής της επιτυχίας. Αυτό εξάλλου αποτελεί και την παράδοση του Χίλτον, αν σκεφτώ και την παρουσία της κυρίας Χατζιώτη και τόσων άλλων που έζησαν χρόνια μαζί του και σήμερα έχουν την καλοσύνη να είναι εδώ και να το συνοδεύουν στο νέο του ξεκίνημα. Με μια αφετηρία πάντως, που ειδικά για το The Elysian θα έλεγα ότι κρύβει και ένα πρόσθετο στοίχημα. Γιατί αυτό το εγχείρημα καλείται να υπηρετήσει και κάτι ακόμα, να ενταχθεί ομαλά συνολικά στη ζωή της πόλης. Χωρίς να αποτελεί, θα έλεγα, ένα άβατο προορισμό μόνο για τους επισκέπτες του. Με άλλα λόγια, να παραμείνει ουσιαστικά ένα σταυροδρόμι επικοινωνίας και διασκέδασης όλων ανάμεσα στους θησαυρούς που το περιβάλλουν και που τελικά ανήκουν σε όλους. Μην ξεχνάτε ότι αυτό το νέο απόκτημα της πρωτεύουσας είναι απέναντι από την νέα ανακαινισμένη Εθνική Πινακοθήκη. Είναι δύο βήματα από το Βυζαντινό Μουσείο, από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, από το Μουσείο Μπενάκη, από το Μέγαρο Μουσικής, αλλά είναι επίσης κοντά
στην νεανική γειτονιά του Παγκρατίου. Είναι κοντά στην όμορφη Κεσαριανή. Είναι κάτω από το Κολωνάκι, είναι δίπλα στην ανήσυχη πλατεία Μαβίλη και στους αμπελοκήπους. Πρόκληση είναι λοιπόν πώς θα μπορέσει αυτό το νέο τοπόσιπο να ενώσει ουσιαστικά συνοικίες της Αθήνας μέσα από την πολύπλευρη αναβάθμισή του. Πώς, με υποδομές που θα διευκολύνουν και θα ευνοούν τις συναντήσεις τους, δίνοντας και αφορμές σε όλους να μάθουν καλύτερα το κέντρο της πόλης, αλλά βελτιώνοντας συνολικά και την αισθητική μέσα από ένα οικοδόμημα το οποίο θα συνομιλεί με τον ακούραστο δρομέα, ο οποίος είναι απέναντί του. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ, στον ίδιο αυτό χώρο, στα εγγένεια του ιστορικού ξενοδοχείου, τον Απρίλιο του 1963, ο ίδιος ο Κόνραντ Χίλτον το είχε χαρακτηρίσει ένα μνημείο του 20ου αιώνα. Σήμερα, τις πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα, πιστεύω ότι σύντομα θα ξαναβρεθούμε εδώ, στη μεγάλη χαρά των εγγενείων, για να υποδεχθούμε τον διάδοχό του. Το The Elysian με μία ευχή να γίνει το σπίτι όσων θέλουν να φιλοξενούνται ή να ζουν κάτω από το Αττικό φως, αλλά όπως έκανε και το Χίλτον το 1963, να γίνει ουσιαστικά το καμάρι όλων των Αθηναίων. Σας ευχαριστώ και εύχομαι κάθε επιτυχία.